διαφορετική οπτική σε ό,τι αφορά την έννοια κατασπατάληση χρήματος. Ήσασταν κατηγορηματικός στην ερώτηση του συναδέλφου. Είπατε ότι δεν υπήρξε κατασπατάληση χρήματος. Ακούστηκαν πολλά. Μου επιτρέπετε να έχω μια διαφορετική εικόνα για το τι σημαίνει κατασπαταλώ χρήματα. Παρακαλώ. Κάτι άλλο το οποίο έχει βγει από την κατάθεσή σας μέχρι τώρα και χθες και σήμερα είναι αυτό το οποίο είπατε από την πρώτη στιγμή, δηλαδή ότι το κέλπνο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό, ότι δεν κάνατε τίποτα χωρίς να το ξέρει ο Υπουργός, το έχετε πει κατά κόρον και τις δύο αυτές μέρες. Χαρακτηρίσατε το κέλπνο στον εκτελεστικό βραχίωνα του Υπουργού και αυτό είναι κάτι το οποίο βγαίνει και από τις απαντήσεις σας αυτές τις δύο μέρες. Όχι το μακρύ χέρι όμως. Ο εκτελεστικός βραχίωνας, είπατε εσείς. Ναι, ναι. Ο εκτελεστικός βραχίωνας δεν γινόταν τίποτα χωρίς να το ξέρει ο Υπουργός. Ήσασταν απολύτως κατηγορηματικός και είναι προς τιμήν σας ότι το λέτε αυτό για να είναι όλα ξεκάθαρα. Εγώ θα ξεκινήσω πάλι από το θέμα με τις θερμικές κάμερες, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο, ξέρετε, έχει δημιουργήσει πάρα πολύ θόρυβο. Οι απαντήσεις που πήρα προσωπικά τουλάχιστον δεν με έχουν πείσει. Θα ήθελα λοιπόν να επανέλθουμε. Καταρχάς να πούμε ότι οι κάμερες αυτές αγοράστηκαν το καλοκαίρι του 2009, τρεις μήνες πριν τις εκλογές, απλώς το επισημαίνω. Είσαστε παιδίατρος, μας είπατε. Θέλετε να μας πείτε τι γνώσεις είχατε να συντάξετε αυτό το χαρτί από μόνο σας? Θέλω να πω γιατί δεν αναθέσατε αυτή την έρευνα αγοράς παρά το επίγον, τον επίγοντα χαρακτήρα, γιατί μας είπατε ότι σας είπε ο Υπουργός ότι θα ήθελα να τις έχω αγοράσει χθες. Γιατί δεν ανατέθηκε αυτή η έρευνα αγοράς σε ομάδα διαχείρισης έργου, όπως ήταν η πάγια τακτική του Κελπνό, με την επισήμανση ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν έχουμε κανένα περιθώριο να χρονοτριβήσουμε, τα θέλω χθες. Αλλά αναλάβατε προσωπικά την ευθύνη και κάνατε απευθείας ανάθεση. Δεν το καταλάβατε καλά. Για πείτε μας. Άρχισα να ψάχνω μόνος μου. Υπήρχαν και δύο-τρεις ανθρώπους που ασχολούνται με τα ηλεκτρονικά να μου πούν τη γνώμη τους από τα παιδιά του Κελπνό. Και δεν βρίσκαμε άκρη. Μισό λεπτό. Θέλετε να μας πείτε ότι συντάχθηκε μια ομάδα εργασίας. Δύο-τρία άτομα τα οποία ασχολούνται με τα ηλεκτρονικά. Έχει διεύθυνση τέτοια του Κελπνό. Και ψάχναμε μαζί όλα τα site κλπ. Για να βρούμε. Κάνατε δηλαδή μια ομάδα η οποία ασχολήθηκε, επαναλαμβάνω, είναι σαφές αυτό. Ναι. Υπάρχει κάποιο παραστατικό το οποίο να αποδεικνύει? Όχι. Αυτό που μένει είναι ότι κάνατε απευθείας ανάθεση. Δηλαδή μα έτσι κι αλλιώς θα γινόταν απευθείας ανάθεση. Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς θα γινόταν. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα να δείτε εδώ τι έχουμε. Υπάρχει έκθεση του ΣΔΟΕ. Προς την Επιτροπή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, την οποία την έχω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή. Και θέλω να σας διαβάσω το επίμαχο απόσπασμα. Ναι, ναι, είναι μια έκθεση του ΣΔΟΕ προς την Επιτροπή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Λοιπόν, λέει στη σελίδα 6 ότι η αρχική εισαγωγή καμερών σε ανύποπτο χρόνο έγινε από μια συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν έχει νόημα τώρα να αναφέρουμε τα ονόματα των εταιριών. Αν θέλετε, αναφέρουμε. Γίνεται λοιπόν σε ανύποπτο χρόνο εισαγωγή εταιριών οι οποίες στοιχίζουν 7.000 έκαστη. Το ξέρω. Ναι, αφήστε με να τελειώσω. Στη συνέχεια, οι συγκεκριμένες κάμερες μεταπολούνται στην εταιρεία ΤΑΔΕ με τιμή πώλησης 10.000 έκαστη. Αμέσως μετά η εταιρεία ΤΑΔΕ, η δεύτερη εταιρεία, τη μεταπολεί σε τρίτη εταιρεία με αξία 12.500. Αυτή η εταιρεία τη μεταπολεί στη ΜΕΓΑ, που είναι η εταιρεία η οποία παίρνει τελικά τη δουλειά, 25.500. Η εταιρεία αυτή, η ΜΕΓΑ, έρχεται και πουλάει στο Κέλπνο 50.000. 45. Έχω εδώ το χαρτί υπογεγραμμένο από εσάς. 45 είναι από 45 ως 50.000. Λέτε ότι το κόστος προμήθειας είναι από 45 ως 50.000. Η ΜΕΓΑ λοιπόν έχει αγοράσει μια κάμερα της οποίας η αρχική εισαγωγή ήταν στα 7.000 ευρώ. Αγοράζει 25.500 και την πουλάει στο Κέλπνο 45.000. Άρα θέλω... Ορίστε. Ναι, να απαντήσω. Μισό λεπτάκι. Η εταιρεία αυτή επίσης, να πούμε για τον κόσμο που μας ακούει, η ΜΕΓΑ... Είναι η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει τις εργασίες αποπεράτωσης και όλες τις πρόσθετες εργασίες στο κτίριο μετεγκατάστασης του Κέλπνο, με διαγωνισμό, συνολικού ύψους 5,7 εκατομμύρια. Αναλαμβάνει η ίδια εταιρεία τις εργασίες στο ΚΕΔΙ Βάρης για λογαριασμό του Κέλπνο 5 εκατομμύρια ευρώ.
Η ίδια η εταιρεία για την αγορά και το χειρισμό για 4 μήνες των θερμικών καμερών πληρώνεται 6 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, αν κάνουμε μία σούμα, η συγκεκριμένη εταιρεία εισπράττει από το Κελπνό 17 εκατομμύρια ευρώ με απευθείας αναθέσεις σε 1,5 χρόνο. Να απαντήσω ή ακόμη. Τι είπατε? Να απαντήσω ή ακόμη. Ναι, ναι, να δω. Μην βιάζεστε. Σε μένα βιάζεστε. Όχι, είσαστε τόσο υπομονετικός με όλους. Ναι. Μην τα χάσω από το μυαλό. Δεν θα τα χάσετε. Λέω κάποια στοιχεία λοιπόν. Άρα θέλω να πω ότι αποδεικνύεται εδώ ότι αγοράστηκαν και μεταπολύθηκαν συγκεκριμένες κάμερες σε ανύποπτο χρόνο πριν εσάς σας μπει το μαχαίρι στο λαιμό για να αγοράσετε τις κάμερες. Υπήρχε κάποια εταιρεία η οποία αγόρασε και μεταπόλησε στη Μέγκα, έφτασε τελικά στη Μέγκα και μετά ο του θαύματος χρειαζόμαστε ως Κελπνό αυτές τις κάμερες. Θέλετε λίγο όλο αυτό να μας πείτε πώς το αιτιολογείτε. Καταρχάς με κατηγορείτε. Καθόλου. Σας το είπα από την αρχή ότι είστε εδώ ως μάρτυρας. Λοιπόν, προηγουμένως, αν ακούσατε στον κύριο, πώς είπαμε το επίθετό σας, στον κύριο Φωκά, αυτά έλεγα προηγουμένως. Και όχι, όχι. Από το μικρόφωνο θα στα έλεγα. Απλώς θα θέλω πολύ συγκεκριμένα, γιατί σας είπα, επειδή έχουν ακουστεί πολλά, να μην πλατιάσουμε την ιστορία, την ακούσαμε. Αυτά τα έμαθα κι εγώ. Αυτά τα έμαθα και εγώ, όχι από το ΖΟΚ και δεν έχω πρόσβαση. Από μάλιστα την υπηρεσία διαχείρισης μαύρου χρήματος, για να είμαστε και πιο... Λίγο πιο δυνατά, δεν σας ακούω. Και εγώ τα έμαθα, ναι, ναι. Όχι κατευθείαν από τη διαχείριση μαύρου χρήματος, τα έμαθα από τις εφημερίδες εκείνης της εποχής που έλεγαν τα ίδια πράγματα. Και εγώ τότε εξανέστην. Πού να τα ξέρω. Αλλά το θέμα είναι, αφού οι άνθρωποι αυτοί κάναν την έκθεση, βρήκανε ότι κάποιος είχε μακρύ χέρι. Άμα δεν είχε μακρύ χέρι και δεν το βρήκανε και δεν αποδεικνύεται, τότε εκείνο που... Εγώ πάντως μακρύ χέρι δεν έχω γιατί έχω ελεγχθεί. Έρευνα αγοράς, γιατί δεν σκεφτήκατε. Ξαναείπα πάλι. Προσπαθήσαμε μέσω των site που υπήρχαν για αυτά τα πράγματα να βρούμε μια άκρη. Εδώ σας αποδεικνύω ότι υπήρχε εταιρεία η οποία είχε κάνει εισαγωγή των συγκεκριμένων καμερών σε ανύποπτο χρόνο. Άρα, μια στοιχειώδης έρευνα αγοράς θα αποδείκνυε ότι υπάρχει εταιρεία η οποία έκανε αυτές τις εισαγωγές. Θα σας ξαναπώ, βρέθηκε μια εταιρεία. Σας το είπα. Το είπα και προηγουμένως. Αλλά μου είπε ότι θέλω χρόνο τουλάχιστον 20 με 30 ημέρες. Πρόσκληση ενδιαφέροντος κάνατε. Όχι, δεν κάνω πρόσκληση. Δεν πει απευθεία ανάθεση να μου λέει ο υπουργός μου ότι χθες τα θέλω. Τι πρόσκληση να κάνω. Ξαναλέω. Εγώ τα πήρα μετά το. Οι πρώτες κάμερες που ήρθαν και λοιπά, 10 μέρες μετά την εντολή του υπουργού μου. Ξαναλέω, η εταιρεία από την οποία αγοράσατε είχε αγοράσει 25.000 την κάθε κάμερα, κάμερα η οποία είχε εισαχθεί αρχικά 7.000 και το Κελπνό την αγοράζει 50.000. Ναι. Δηλαδή, γίνεται η μεταπόληση από εταιρείες εντός της Ελλάδας πριν τις αναζητήσει το Κελπνό. Λες και το ήξερε ότι θα αναζητηθούν Εμένα ο συγκεκριμένος, επειδή ερχόταν, επειδή είχε προβλήματα το κτίριο κλπ. Και με είδε που ήμουν τα χάλια μου. Δηλαδή, πραγματικά δεν ήξερα τι να κάνω μετά την πίεση την οποία υπέστη. Μου λέει: κοίταξε να δεις, μπορώ να σου βρω εγώ. Και λέω: μπράβο, φρέστα μου. Και μου τα βρήκε. Αυτά ξέρω, αυτά καταθέτω, αυτά καταθέτω. Και εγώ νομίζω ότι μπορούσα να είναι υπεύθυνο. Το γεγονός ότι είναι η ίδια εταιρεία η οποία αναλαμβάνει όλες τις δουλειές τις οποίες σας προανέφερα. Το γεγονός δηλαδή ότι εισπράττει η ίδια εταιρεία σε 1,5 χρόνο, να το ξαναπούμε, να το ακούσει και ο κόσμος. Η ίδια εταιρεία, τυχαίο, 17 εκατομμύρια ευρώ με απευθείας αναθέσεις. Όχι 17 εκατομμύρια, μην το λέτε αυτό το πράγμα. Μα σας παρακαλώ, σας είπα. Μα δεν είναι, 4,5 είναι. Όλες τις δουλειές σας είπα προηγουμένως. Όλες οι δουλειές. Δεν μιλάω μόνο για τις κάμερες. Όλες οι δουλειές. Το κτίριο, στη Βάρη. Είναι δύσκολο να είσαι πρόεδρος του Κελπνού και να είσαι φτωχός ακόμη. Ναι, τώρα ας μείνουμε στο συγκεκριμένο. Έλα, εντάξει. Έτσι, 17 εκατομμύρια μπορώ σε 1,5 χρόνο, βεβαίως. Λοιπόν, περιμένω με ενδιαφέρον. Λοιπόν, η πρώτη επαφή με την εταιρεία Μέγκα ήταν όταν πήρε το κτίριο. Για να πάρει το κτίριο η εταιρεία, δεν πήγαμε και τη βρήκαμε στον δρόμο και της είπαμε, έλα εδώ, εσύ θα κάνεις κάτι. Επειδή πώς τη βρήκατε, αλήθεια? Να απαντήσω. Αφού είχε γίνει ο διαγωνισμός και λοιπά, είχαν γίνει τα σχέδια και όλα αυτά τα πράγματα,
και πώς το λένε, συγγνώμη γιατί αρχίζω και όπως είχαν ετοιμαστεί τα σχέδια από την τεχνική εταιρεία, τα πάντα, τα οποία θα έφτανε στο σημείο, με τελευταία λεπτομέρεια, να στοιχήσουν τόσα λεφτά γύρω στα 4-4,5. Απευθυνθήκαμε λοιπόν, γιατί πρέπει το κτίριο αυτό, δεν είναι ένα κοινό κτίριο γραφείων, είναι ένα κτίριο το οποίο έχει σχέση και με νοσοκομεία και σχέση με θέσεις οι οποίες δεν λέγονται. Κύριε Μάρτη, λοιπόν, θα σας παρακαλούσα, σας παρακάλεσα και στην αρχή, επειδή έχει περάσει η ώρα και επειδή είναι η δεύτερη μέρα, να είστε συγκεκριμένοι στις απαντήσεις. Ναι, αλλά αυτό δεν αφορά αυτό που σας ρώτησα συγκεκριμένα. Αυτό θα πω τώρα. Είναι πολύ συγκεκριμένη η ερώτηση. Αυτό θα σας απαντήσω. Πώς η ίδια εταιρεία έτυχε εντός πολλών εισαγωγικών να πάρει δουλειές 17 εκατομμυρίων σε 1,5 χρόνο. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, με απευθείας ζητήσαμε από τη ΔΕΠΑΝΟΜ. Η ΔΕΠΑΝΟΜ ήταν η εταιρεία που ασχολείται, ναι, με τα... Τότε δεν είχε φύγει η ΔΕΠΑΝΟΜ ακόμη από το Υπουργείο που είναι ανεξάρτητο, ήταν στο Υπουργείο. Έναν κατάλογο εταιριών οι οποίες είχαν ορισμένες προϋποθέσεις, γάμα κατηγορία, να χρησιμοποιούμε τα νοσοκομεία, πολλά, ναι, πράγματα. Ωραία. Μας έδωσε τον κατάλογο. Φαντάζομαι ένας μακρύς κατάλογος. Γύρω στα 10 άτομα. Μάλιστα. 10 άτομα. Πήραμε 5 από αυτούς, όχι 1 ή 2, και στείλαμε προσκλήσεις. Ενδιαφέροντος. Και ο φτηνότερος ήταν. Έτυχε σε όλες τις δουλειές ο φτηνότερος να είναι η ΜΕΚΑ. Αφού ήταν η ΜΕΚΑ, τι να σας κάνω. Όπως έτυχε στο κτίριο να είναι μόνο ένας. Εντάξει, το κτίριο θα έρθουμε αργότερα. Πείτε μου κάτι, εκτός από τεχνικές, είχε και άλλες δραστηριότητες αυτή η εταιρεία. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρετε. Αφού πούλησε κάμερες. Τι είπατε? Αφού πούλησε κάμερες. Έχει σας δείτε, απλώς δεν ξέρω. Του λέω. Εγώ που είμαι δικηγόρος, να σας πω, κύριε. Πώς είπα το επίθετο? Τζαμακλής. Κύριε Τζαμακλή, να σας πω. Μου είπε ότι μπορεί η εταιρεία του να κάνει και αυτό το πράγμα. Άρα μπορούσε οποιαδήποτε. Δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό λέμε. Γι' αυτό είπαμε ότι. Έρχεται μια τεχνική εταιρεία και σας λέει: μπορώ να σας πουλήσω κάμερες. Εσείς δεν σκεφτήκατε εκείνη την ώρα ότι μπορείτε και εσείς να πάτε στην αγορά, την ελεύθερη αγορά, να αγοράσετε κάμερες? Δεν ήταν ελεύθερη αγορά. Να δώσετε 20 χιλιάρικα αβάντζο. Κύριε Μαρτής, οι οποίες πουλούσαν κάμερες. Πάλι σας λέω. Ψάξαμε και μόνο ένας βρέθηκε, ο οποίος είπε ότι θέλω 20 με 30 μέρες και δεν βρίσκαμε πουθενά άλλη πηγή. Κύριε Μάρτη, συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά αμφισβητούμε τα λεγόμενά σας. Δεν μπορεί να ψάξατε και να καταλήξατε μόνο σε μία εταιρεία, η οποία, ξαναλέω, ναι, έτυχε να έχει προνομιακή σχέση με το Κέλπνο. Δεν είναι προνομιακή σχέση, έφτιαξε κτίρια, ναι, τα οποία θα μείνουν ΣΑΗ. Αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή. Συζητάμε ότι η ίδια εταιρεία, ξαναλέω, μην γινόμαστε μονότονοι. Μας ακούει ο κόσμος. Μας ακούει. Ακούστε λίγο. Μην υποτιμάμε την νοημοσύνη κανενός και καμιάς. Ο κόσμος καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά, πιστέψτε με. Και να σου πω και κάτι άλλο. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Να σου πω και κάτι άλλο. Είχε και το νοσοκομείο Βόλου, που πήρε και βραβείο, μάλιστα, για την κατάσταση. Κύριε Μαρτής, πριν μισή ώρα είπατε ότι ψάχνατε ανά τον κόσμο, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες, ψάχνατε να βρείτε θερμικές κάμερες και εμείς τώρα μαθαίνουμε ότι η μία εταιρεία πουλούσε στην άλλη πριν αποφασίσετε να πάρει τις κάμερες. Όχι. Πριν αποφασίσει, επειδή ξενδιαφέρονται και ενώ υπήρχαν 4 εταιρείες. Συγγνώμη. Κάτι δεν μας λέτε καλά, κύριε Μάρτης. Κάτι δεν μας λέτε καθόλου καλά. Εγώ ξεκίνησα την ιστορία με τον κύριο της ΜΕΚΑ 5 μέρες μετά από την εντολή του υπουργού μου. Είχα ψάξει, δεν είχα βρει, και ο κύριος, αυτός που έχει η εταιρεία ΜΕΚΑ, μου είπε ότι μπορεί να μου βρει τουλάχιστον 1 με 2. Όχι παραπάνω. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα γινόταν αγοροπολισίες και ανέβαιναν τρελά οι τιμές. Αυτά είχαν γίνει πλέον, ας σας πω κάτι. Και μετά αποφασίσατε να ψάξετε να βρείτε και σε 5 μέρες βρήκατε την εταιρεία που είχε αγοράσει 3 φορές επάνω τη θερμική κάμερα. Δηλαδή ρίσκαρε κάποιος να αγοράσει 3 φορές πάνω τη θερμική κάμερα σε αξία για να βρει μετά έναν αγοραστή. Εσείς που λάθος κάνετε, κάνετε απόλυτο λάθος. Πολύ περίεργο σκεπτικό. Έχετε στοιχεία ημερομηνιών? Ημερομηνίες έχετε? Ημερομηνίες. Ναι, θα υπάρχουν, θα σας τα δώσω. Πείτε μου κάτι, εσείς που είστε της πρόληψης, δεν είχατε σκεφτεί ότι θα πρέπει να εφοδιαστείτε με θερμικές κάμερες πριν σας δώσει εντολή ο υπουργός? Κοιτάξτε να δείτε. Στο σημείο αυτό
επειδή δεν μου είχε ξανασυμβεί να έχουμε πανδημία γρήπης και βεβαίως δεν το ήξερα το θέμα. Άμα το ήξερα, θα είχα το προτείνει. Εγώ δεν μου το πρότεινε. Μπορεί το πρότεινε. Δηλαδή, εσείς πρώτη φορά ακούσατε για θερμική κάμερα τη στιγμή που σας είπε ο Υπουργός ότι πρέπει να εφοδιαστούμε. Ο κύριος Υπουργός, πρώτα είχε ήρθε έγγραφα από τον διοικητή του ΕΚΕΠΗ. Ότι πρέπει για αυτούς και για αυτούς και για αυτούς. Έχετε ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι οφείλουν να σκεφτούν ότι πρέπει να προμηθευτείτε προληπτικώς κάμερες. Να σας πω κάτι. Έχετε ειδικούς επιστήμονες. Να σας πω κάτι. Αν ήταν μόνο θέμα του Κελπνό και το είχα σκεφτεί εγώ, θα φώναζα τους επιστήμονες δικούς μου. Αλλά το θέμα είναι όταν έρχεται η εντολή από ανώτερο κλιμάκι από μένα, όπου είναι το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων και το θέλει και ο Υπουργός, τότε δεν χρειάζεται εγώ να μαζέψω τους δικούς μου. Θα πούμε όχι. Δεν θα πούμε όχι. Όχι, δεν θα πείτε, αλλά θα φροντίσετε να μην κάνετε. Και φρόντισα να κάνω ό,τι μπορούσα για την πατρίδα μου και τους άρρωστους. Χωρίς καμία έρευνα αγοράς. Έκανα τα πάντα και δεν βρήκα. Αγοράσατε σε υπερπολαπλάσια τιμή πράγματα τα οποία θα μπορούσατε να είχατε αγοράσει. Εάν είχα χρόνο 20 με 30 ημερών. Λοιπόν, χρόνο δεν είχα. Να σας πω, κύριε Μάρτιο, που βάζετε στο στόμα πράγματα τα οποία θα με θεωρήσει με αυτά που λέτε κατηγορούμενο η δικαιοσύνη. Και λυπάμαι γι' αυτό. Είστε μάρτυρες εδώ. Δεν απαντώ. Τι σημαίνει δεν απαντάτε? Δεν θα απαντήσω γιατί δεν προσπαθείτε να με κάνετε κατηγορούμενο. Καθόλου. Όχι. Στοιχεία σας παρουσιάζουν. Σιωπή μάρτυρος. Κύριε Μάρτης, από τα σιωπή μάρτυρος. Εννοείται ότι δεν θα απαντήσετε σε καμία άλλη ερώτησή μου. Όχι έτσι, γιατί είσαστε παθείς. Εγώ προσπαθείτε παρακαλώ, προσπαθείτε να μου βάλετε λόγια ότι πήρα, βρήκα κάμερα η οποία προϋπήρχε. Κύριε Μάρτης, είστε σε Εξεταστική Επιτροπή. Γιατί ως Μάρτης. Ναι, είστε υποχρεωμένος να απαντήσετε σε ερωτήσεις. Είμαι και υποχρεωμένος από το δικαίωμα του μάρτυρος να μην απαντάει. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να μην απαντήσετε για υπόθεση την οποία δεν διερευνά η δικαιοσύνη. Νομίζετε. Είμαι απολύτως σίγουρη, κύριε Πρόεδρε. Με συγγνώμη. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα αυτό... πολύ. Παρακαλώ χαρακτηρισμούς. Είπατε δεν διερευνά. Κοσμητικά επίθετα παρακαλώ και εγώ δεν. Είπατε διερευνά ή δεν διερευνά. Δεν είστε κατηγορούμενος για κάτι, κύριε. Δεν είστε κατηγορούμενος για κάτι. Όχι, αλλά εσείς που το πάτε, εκεί πάτε. Σας παρακαλώ. Εάν σας ενοχλούν οι ερωτήσεις, είναι άλλη ιστορία. Με ενοχλούν γιατί είναι κατευθυνόμενες. Ωραία. Να σας πω κάτι. Αυτό είναι προσβολή και θα το πάρει πίσω, κύριε Πρόεδρε. Και πάλι προβήκατε σε χαρακτηρισμό, κύριε Μάρτυρα. Κατευθυνόμενες από πού, όταν σας παρουσιάζω τα στοιχεία, κύριε Μάρτης. Και εγώ σας απαντώ χίλιες φορές και δεν με αφήνετε. Ωραία, εγώ ρωτώ και εσείς απαντάτε. Εγώ ήξερα ότι υπήρχαν κάμερες πριν κάνω έρευνα ελεγχών. Εγώ ρωτώ και εσείς απαντάτε. Α, τι λέτε τώρα. Να ρωτήσω κάτι. Πάμε στη διαδικασία. Συγγνώμη, κύριε συνάδελφε. Κύριε Πρόεδρε, ανέφερε πριν ο κύριος Μάρτης, ο κύριος Περουτσάκος, ότι αρνείται να απαντήσει προφανώς. Λέγοντας ότι κάνει χρήση του δικαιώματος σιωπή. Όχι, όχι, δεν. Όχι, Περουτσάκο. Κύριε Περουτσάκο. Εντάξει, εν τη ρήμη το είπατε. Δεν έχετε το δικαίωμα αυτό. Απλώς σας το λέω έτσι για να προφυλαγόμαστε όλοι. Ωραία, ωραία. Θα απαντήσει. Θα απαντήσω μέχρι σε ένα σημείο που μπορώ να απαντήσω. Μόνο σας παρακαλώ, χωρίς χαρακτηρισμούς, αν μπορείτε. Γιατί δεν μπορεί. Συνεχίζουμε. Κυρία. Πάμε το επιθετό σας, συγγνώμη, το ξεκινάω. Καβαδία. Κυρία Καβαδία. Δεν μπορείτε να μου προσπαθείτε να βάλεις στο στόμα ότι εγώ δεν πήγα βάζω... και... Να τελειώσω. Ότι πήγα και πήρα κάμερες δηλαδή ενώ υπήρχαν και έκανα το παγόνι. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Αυτό είπα. Τα γεγονότα παρουσίασα. Όχι. Γιατί, τα γεγονότα γιατί, παρουσίασα. Γιατί, αν τώρα, εσείς τώρα, συνδέετε το όνομά σας με κάποια από αυτές τις πρακτικές, δεν όχι. Το έκανα εγώ. Εγώ παρουσιάζω τα γεγονότα. Και τα γεγονότα είναι αυτά που σας είπα. Παρακάτω, γιατί είναι, λοιπόν, παρακάτω, παρακάτω. Τώρα, από τα στοιχεία που έχουμε από το Κέλπνο, φαίνεται να υπάρχει μια αυξητική πορεία πληρωμής των χειριστών των καμερών. Θα σας πω κάποια νούμερα. Ναι. Τον Ιούνιο του 2009 πληρώνονται 709.000 ευρώ. Τον Ιούλιο 852.000 ευρώ, δηλαδή 150.000 ευρώ παραπάνω, χωρίς να έχουν αγοραστεί επιπλέον κάμερες, είναι οι ίδιες κάμερες. Τον Αύγουστο 945.000, δηλαδή μέσα σε δύο μήνες, το κόστος πληρωμής των χειριστών των ίδιων καμερών αυξάνεται κατά 33%, κατά 236.000 ευρώ. Βεβαίως εδώ να πούμε ότι η εταιρεία που εισπράττει είναι πάντα η ίδια εταιρεία, αυτή για την οποία μιλάμε. Υπέπεσε στην αντίληψή σας αυτή η εκτείναξη του κόστους. Θέλω να πω,
Αναρωτηθήκατε γιατί. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέλπνο δεν το παρατήρησε. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν αυτό που λέμε τυφλή εμπιστοσύνη σε εσάς, γιατί είσαστε ο άνθρωπος του Υπουργού. Άρα δεν είχαν κανένα λόγο να αμφισβητήσουν αυτά που τους φέρνατε προς υπογραφή. Καταρχάς, το Διοικητικό μου Συμβούλιο πίστευε και πιστεύει αυτά που του έλεγα. Και πραγματικά τους έλεγα την αλήθεια, αλλά μου είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη. Άρα λειτουργούσατε εν λευκό, κανείς δεν αμφισβητούσε τις αποφάσεις σας. Μη μου εμπλέκεται το Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι, άρα κανείς δεν αμφισβητούσε τις αποφάσεις σας. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω όμως είναι το εξής. Ότι δεν, μέσα στο φόρτο που γινόταν ο χαμός τότε, δεν παρατήρησε κανένας τίποτα ιδιαίτερα, αλλά δεν ξέρουμε και τις ειδικές συνθήκες που κάθε μήνα αν άλλαζαν ή όχι. Λόγω περισσότερης εργασίας ή λιγότερης ή παρουσία ομάδας που επισκέβαζε τις κάμερες κάθε εβδομάδα. Ποια ήταν η δικαιολογία για την αύξηση του κόστους. Πώς δικαιολογήσατε αυτή την αύξηση του κόστους κατά 236.000 ευρώ. Συνολικά. Ναι, ναι. Από χρόνο σε χρόνο. Νομίζω ότι ήταν φυσιολογικό. Με την τόση. Πώς το δικαιολογήσατε, δηλαδή. Δεν σας έκανε εντύπωση. Όχι, δεν μου θέλω έκανε να πω, κοιτάξτε, στο ενημερωτικό σημείωμα που φέρει την υπογραφή σας, εκεί που λέτε. Που αποφασίζετε να αγοράσετε, λέτε στο τέλος ότι απαιτείται συντήρηση και ρύθμιση της κάμερας 2 φορές εβδομαδιαίως. Ναι. Είναι δηλαδή στάνταρ το, ναι, τι χρειάζεται, λοιπόν, το τι χρειάζεται. Θέλω να πω από χρόνο σε χρόνο, αυτό δεν αλλάζει. Ναι, αλλά όχι όμως. Ναι. Αλλάζουν και τα έξοδα, γιατί δεν ήταν μόνο η Αθήνα. Ήταν από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη και από τη Σάμο μέχρι τη Ρόδο και από τη Ρόδο μέχρι το Ηράκλειο και από το Ηράκλειο μέχρι τη Λάρισα και από τη Λάρισα μέχρι την Καλαμάτα και ήταν 31. Αυτοί λοιπόν που πηγαίνουν και δεν ήταν μικρό το κλιμάκιο, έπρεπε να έχουν έξοδα κινήσεως. Από τον πρώτο χρόνο δεν ήταν αυτή η διανομή στην Ελλάδα. Ναι, γι' αυτό. Όχι. Από την αρχή δεν ήταν. Θέλω να πω, μόλις προμηθευτήκατε τις κάμερες, έγινε αυτή η διασπορά με την Ελλάδα. Αλλά. Στα πρώτα χρονικά διαστήματα, επειδή ήταν καινούργιες οι κάμερες, αντέχανε περισσότερο. Οπότε, περνώντας ο χρόνος, επειδή δουλεύαν 24 ώρες το 24ωρο, είχαν προβλήματα τα οποία έπρεπε και μία φορά τη βδομάδα και δύο και τρεις να φεύγουν. Άρα λέτε ότι ήταν απολύτως φυσιολογική αύξηση αυτή. Άμα ταξιδεύουν. Μας είπατε νωρίτερα, κοιτάξτε τι μας είπατε νωρίτερα, ότι το μεροκάματο. Λέω τώρα, υπολογίζω. Το μεροκάματο ήταν 7-8 ευρώ, λέτε. Πάνω κάτω. Λέω, ναι, τώρα, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Μπορεί να κάνω και λάθος. Τα έξοδα το. Μπορεί να κάνω και λάθος. Ναι, ναι. Ακούστε λίγο τώρα. Έναν απλούσιο το λογαριασμό, τόσο ήταν, τόσο. Τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο, ναι, τα έξοδα των χειριστών ήταν 709.000 ευρώ. 709.000 ευρώ, δια 8 ευρώ το μεροκάματο, όπως μας είπατε, μας κάνει 88.000, μάλλον για την ακρίβεια, 88.625 μεροκάματα. 88.000 μεροκάματα, δια 30 ημέρες το μήνα, μας κάνουν 2.954 εργαζόμενους για 25 κάμερες. Κάτι δεν πάει καλά. 31. Ορίστε. 31 κάμερες. 31. 31. Πόσο πάει. Κάτι δεν πάει καλά στα νούμερα. Με συγχωρείτε. Παρακολουθήσατε το συλλογισμό. Να σας πω κάτι. Το συλλογισμό τον παρακολουθήσατε. Να σας πω κάτι. Δηλαδή, ακαθάριστα, ήταν γύρω στα 2.000 με 1.700 ευρώ το μήνα. Πόσος κόσμος δούλευε στις κάμερες αυτές. Πόσος κόσμος δούλευε. Πόσοι ήταν οι χειριστές αυτής της κάμερας. Τα σετ που ήταν, ήταν 2 άτομα ανά κάμερα επί 2, 8, 16 και 2 ασφάλεια, 20 άτομα την ημέρα, επί 31 κάμερες, πόσο πάει. 600. Όχι τόσο. Αλλά βάλε νύχτα, όχι 600, γύρω στα 250 με 300 ήταν. Ναι, από. Γιατί τους βάζαμε και δουλεύανε. Ναι, ναι. Νυχτερινά, Κυριακές, Αργίες, Σαββάτα, τα πάντα. Για βάλτε τα όλα μαζί να δείτε πόσο είναι. Ναι, πόσο βγαίνει νομίζετε αυτό. Αυτό σας λέω, βγαίνει γύρω. Ακαθάριστα, να παίρνει ο καθένας ακαθάριστα, γύρω στα 1.400-1.500. Με βάση αυτό που. Εγώ τώρα γιατί σας το πω αυτό. Ότι δεν ήταν 8 ευρώ το μεροκάματο. Εντάξει, εκεί θα καθούμε. Άντε και να είναι και εδώ. Όχι καθαρά. Όχι καθαρά. Ακαθάριστα. Λοιπόν, και θέλω να σας πω και κάτι άλλο εδώ. Τι το καλύτερο για μένα να κάνω μια προκήρυξη και να πάρω σε όλη την Ελλάδα 350 άτομα, να τα κρατήσω ένα χρόνο και να κάνω και ψηφοθυρία. Δεν το έκανα όμως. Είπα, θα πάρτε εσείς,
για να είναι για όσους μήνες και να φύγετε. Ψηφοθυρία αλλιώτικα... δεν κάνατε. Οι κάμερες αγοράστηκαν 3 μήνες όχι, πριν τις εκλογές. Δεν, ναι, ναι. Δεν είχαν προκηρυχθεί λοιπόν, εκλογές ακόμα, κύριε Πυρουτσάκο. 3 μήνες πριν τις εκλογές αγοράστηκαν οι κάμερες. Να σας πω κάτι. Δεν το έκανα όμως. Ξαναλέω. Ναι. Οι κάμερες αγοράστηκαν 3 μήνες πριν τις εκλογές. Τέσσερις. Δεν υπήρχαν προγραμματισμένες εκλογές. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι άλλο. Συγγνώμη, για τα πρακτικά. Δεν υπήρχαν προγραμματισμένες εκλογές. Όχι, δεν είναι. Έκτακτες ήταν. Ναι, το επισημαίνω. Όχι, απλώς γιατί υπονοείται ότι υπήρχε ένας σχεδιασμός. Μη βάζετε στο μυαλό μου. Γιατί το λέτε 5 φορές. Το λέτε κουραστικά 5 φορές. Σαν να υπονοείται ότι έχει κάποια προεκλογική χρειά. Όταν δεν υπήρχαν εκλογές. Αφήστε να συνεχίσω με το Μάρτιο. Επειδή έκλεισε η Βουλή νωρίς, όλοι το εικάζαμε όμως, κύριε Μηταράκη. Να σας πω κάτι. Μετά το Σεπτέμβρη, εσείς μέχρι πότε είσαστε, είπαμε? Είμαι μέχρι 4 ή 5 Νοεμβρίου. Νοεμβρίου. Μετά το Σεπτέμβρη του 9, στα αρχεία που έχουμε εμείς, δεν υπάρχει δαπάνη για τις κάμερες. Και θέλω να σας ρωτήσω, μετά τον Οκτώβριο, τι έγινε? Δηλαδή, αυτές οι κάμερες είναι περιουσιακό στοιχείο του Κελπνό. Έτσι δεν είναι? Σταμάτησαν κάπου το Σεπτέμβριο, δεν ξέρω πόσο. Κάπου εκεί. Τι έγιναν αυτές οι κάμερες? Αυτές οι κάμερες πρέπει να υπάρχουν αποθηκευμένες στο Κελπνό, γιατί εγώ έφυγα σε ένα μήνα, δεν είχαν τελειώσει το μάζεμα κλπ. Πρέπει... Δηλαδή, μας λέτε ότι από το 9 αποθηκεύτηκαν αυτές οι κάμερες και δεν ξαναχρησιμοποιήθηκαν ποτέ, ότι ένα τέτοιο υπέρογκο κόστος ήταν μόνο για τη συγκεκριμένη περίοδο? Δεν καταλάβατε. Αυτές λοιπόν οι κάμερες που σας είπα τι ακριβώς είναι, δεν είναι οι απλές κάμερες της αστυνομίας, είναι εξειδικευμένες κάμερες που... Το καταλάβαμε αυτό, αλλά λοιπόν, δεν απαντάει στο ερώτημα που σας κάνω. Αυτές οι κάμερες μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Πρώτα καταρχάς είναι ένα... Τι είπατε? Ναι. Αυτές οι κάμερες, καταρχάς, είναι ένα όπλο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για κάθε περίπτωση που μπορεί να συμβεί πάλι κάτι τέτοιο. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι μπορούν να, και τώρα ακόμη να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές όπου θέλουν να γίνεται... Αλλά τους μετανάστες και τους πρόσφυγες είναι κάπως... Αλλά πάντως, στον Εύρο, παντού, μπορεί να τις χρησιμοποιήσει. Από το 9 και μετά, γιατί θεωρείτε ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν? Να ρωτήσετε τους επόμενους. Μάλιστα. Εντάξει, απλώς ήθελα την άποψή σας. Πάντως, εγώ δεν πρόλαβα να τις μαζέψω όλες, να τις μαζέψω δηλαδή, λόγω του ότι έφυγα. Αλλά ότι ήταν και υπάρχουν, ρωτήστε τον κύριο Πρόεδρο, γιατί καλό να ψαχθούν να δουν και σε τι. Το σημερινό, ρε παιδί μου, αυτός πρέπει να το σημερινό, φαντάζομαι. Εγώ θα το δω. Καλά, άμα ήμουν πρόεδρος, θα τα βλέπω. Εφεύγει από την αρμοδιότητά μας λίγο. Απλώς, όχι τίποτα άλλο. Για να μπορεί. Θεωρούμε δεδομένο ότι υπάρχουν. Για να μπορεί κανένα να χρειάζεται συντήρηση, αν, χρειάζεται... αν τα συντηρήσανε, αν λείπει τίποτα. Από το 9 και μετά πάντως είναι αποθηκευμένες. Αποθηκευμένες γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Πετε μου. Που αφορά τις προσλήψεις μετατάξεις υπαλλήλων κλπ. Από τα χθεσινά πρακτικά έχω αντιγράψει, λέτε, σε σχετική ερώτηση που σας έγινε, ότι ο Πιερουτσάκος δεν εκχώρησε σε κανέναν υπουργό και σε κανέναν πολιτικό υπάλληλο. Τέρμα. Έχω το ηθικό κύρος και το ανάστημα. Ακριβώς. Κλείνω τα εισαγωγικά. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό το σημείο. Παρακαλώ, κυρία. Έχω κάποια στοιχεία εδώ. Θα μου ό,τι θέλετε. Νομικά αυτό το παράθυρο για τη δυνατότητα μετατάξεων άνοιξε 18 Ιουνίου του 2007 με τη δημοσίευση του νόμου για τις προμήθειες των νοσοκομείων του ΕΣΥ, είναι ο νόμος 3580 του 2007. Ανάμεσα στα άλλα υπάρχει το άρθρο 20 που προέβλεπε ότι επιτρέπεται η απόσπαση, μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού που υπηρετεί σε εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του ίδιου Υπουργείου με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Γνωρίζουμε όλοι από τη συνήθη πρακτική, αυτή είναι η συνήθις πρακτική, ότι μετά τη δημοσίευση ενός νόμου καθυστερεί επί κάποιους μήνες η έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Όμως σε αυτή την περίπτωση υπήρχε μία πρωτοτυπία. 4 μέρες μόνο από τη δημοσίευση του νόμου σε ΦΕΚ, δηλαδή 22 Ιουνίου του 2007, ο τότε υπουργός, ο κύριος Αβραμόπουλος, υπογράφει την απόφαση, την έχω εδώ αριθμός 81-19, με την οποία μεταφέρονται στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 17 υπάλληλοι του Κελπνό και ένας υπάλληλος του νοσοκομείου Ντινάν. Την ίδια μέρα υπογράφει νέα απόφαση, πάλι έχω τον αριθμό, με την οποία μεταφέρονται, όπως με την προηγούμενη απόφαση, άλλοι 57 υπάλληλοι του Κελπνό και ένας υπάλληλος του Ωνασίου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου.
Στις 3 Αυγούστου, με νέα απόφαση, μεταφέρονται στο Υπουργείο Υγείας άλλοι 3 υπάλληλοι του Κελπνό και 3 του Ντινάν. Σας τα λέω αυτά αναλυτικά για να δείξω ότι συνολικά μέσα σε ένα μήνα μετακινήθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις 77 υπάλληλοι του Κελπνό, 4 του Ερίκος Ντινάν και 1 του Ωνασίου. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, από ό,τι λένε τα στοιχεία, ήταν διοικητικοί υπάλληλοι. Και βεβαίως δεν αποκλείω το ενδεχόμενο, γιατί αυτούς καταφέραμε να εντοπίσουμε, να υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Το Υπουργείο Υγείας τότε είχε περίπου 800 άτομα διοικητικό προσωπικό. Άρα θέλω να σας ρωτήσω αν εξακολουθείτε να υποστηρίζετε ότι ο Πιερουτσάκος δεν εκχώρησε σε κανέναν υπουργό και σε κανέναν πολιτικό κάποιον υπάλληλο και τέρμα. Αυτό ισχύει. Ποιο? Αυτό που είπα ισχύει. Γιατί? Και αυτοί οι υπάλληλοι? Δεν εκχώρησα εγώ. Είπατε τροπολογία δεν έγινε. Απόφαση. Όχι, η απόφαση του υπουργού που στηριζόταν. Η απόφαση του υπουργού, σε νόμο. Σε νόμο. Σε νόμο. Εγώ στο νόμο 3580 του 2007. Όταν ήρθε η απόφαση του Υπουργού, τους μάζεψα όλους στο Κελπνό και λέω, παιδιά μου, όποιος θέλει να πάει, ας το δηλώσει. Εχθές μας είπατε ότι επί ημερών σας δεν έγινε καμία τέτοια μετάταξη. Όχι, δεν καταλάβατε, που να την προκάλεσα εγώ, δηλαδή... Τι σημαίνει να την προκαλέσετε? Όχι. Όχι, όχι, κύριε Πιερουτσάκο, δεν γίνεται έτσι. Έρχεται η εντολή από τον Υπουργό και ο πρόεδρος εφαρμόζει την εντολή του Υπουργού. Είναι δύο πράγματα, είναι διαφορετικά. Εξακολουθείτε συστηματικά να υποτιμάτε την νοημοσύνη μας. Είπατε χθες ότι επί ημερών μου κανένας υπάλληλος δεν έφυγε από το Κέλπνο για να πάει... Να πάει... Να πάει σε γαλλογραφείο. Τι εννοούσα όμως? Δεν ξέρω τι εννοούσατε, εγώ λέω τι είπατε. Όχι, ναι, ακριβώς, ναι, αλλά... Για πείτε μας τι εννοούσατε. Εννοώ ότι μου ζήτησε ο Υπουργός, χωρίς να υπάρχει απόφαση και οτιδήποτε, θέλω τον τάδε υπάλληλο να τον πάρω και τον πάω εκεί. Όταν υπάρχει νόμος και απόφαση, ναι, δεν έγινε σε μένα, έγινε σε ποιον υπάλληλο θέλει να μεταταγεί. Άρα επί ημερών σας, κύριε Πιερουτσάκο, βασιζόμενοι σε νόμο, 77 υπάλληλοι του Κελπνό και 4 του Ερίκος Ντινά. Με ευθύνη του Υπουργού Πιερουτσάκου. Ξαναλέω όμως. Ξαναλέω κι εγώ, ναι, ναι, ότι δεν τους έστειλε. Άρα δεν ισχύει αυτό που μας είπατε χθες. Δεν λέω ότι είναι ευθύνη δική σας. Ισχύει απολύτως. Αλλά οφείλετε να είστε ακριβείς στις απαντήσεις. Εσείς παρεμβηνεύετε. Εχθές, λοιπόν, κύριε πρόεδρε, όταν ρωτηθήκατε, κύριε πρόεδρε, είπατε ότι επί ημερών σας κανένας υπάλληλος. Πάνε να μου αλλάξει την συζήτηση. Τι λέτε, εγώ, κύριε Μαρσαλιά, σας λέω. Από τα πρακτικά. Να, τα πρακτικά είναι σαφή. Σαφές, και σας λέω ότι δεν μου ζήτησε κανένας υπουργός και δεν θα μου ζητήσει ποτέ. Ο Αβραμόπουλος δεν μου ζήτησε. Έκανε απόφαση με νόμο. Ναι. Και δεν ζήτησε τον τάδε, τον τάδε, τον τάδε και τον τάδε. Πήγανε αυτοί που θέλανε. Εντάξει, κύριε, δεν μπορούσα να απαγορεύσω στους υπαλλήλους μου. Εντάξει, λοιπόν, κύριε Μάρτης. Λοιπόν, επί ημερών σας είπαμε, 77 υπάλληλοι. Πάμε παρακάτω. Και καλά κάνανε. Και καλά κάνανε. Ναι, έτσι, μπράβο. Στελεχώσαν αυτό, το Υπουργείο. Ναι, ναι, μια χαρά. Αφού τα λέει ο νόμος. Μια χαρά. Για να τα λέει ο νόμος και να αποφασίζει ο Υπουργός, κάτι ξέρουν παραπάνω από μένα ότι χρειάζεται. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Παρακαλώ. Διάφοροι μάρτυρες που ήρθαν εδώ στην εξεταστική άφησαν να εννοηθεί ότι αυτή η πληρωμή των 23 ατόμων, ξέρετε, η γνωστή υπόθεση, για τα οποία υπάρχει δικογραφία η οποία δεν σας αφορά, και το ξαναλέμε αυτό, έγινε χάρη σε χορηγία του ΟΠΑΠ, την οποία έκανε αποδεκτή στη συνεδρίαση της 3ης Ιουλίου του 8, επί ημερών σας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κελπνό. 220.000 ευρώ η χορηγία, το ποσό το δηλώσατε και εσείς ο ίδιος χθες. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι αυτό ήταν το 2008. Η πληρωμή των υπαλλήλων υποτίθεται πως έγινε 5 χρόνια μετά. Και συνεργατών. Και συνεργατών, το 2013. Μας είπατε όχι το 2013, στη δικιά μου περίπτωση. Ή αλλιώς... Ξαναλέω ότι η πληρωμή των υπαλλήλων υποτίθεται πως έγινε 5 χρόνια μετά. Διαδικασίες. Ναι. Εγώ μη μου λέτε για Γεωργιάδη οτιδήποτε άλλο, θα μου λέτε μόνο μέχρι τον Νοέμβριο του 2009. Καλά, μην αγωνιάτε, κύριε Μάρτη. Δεν θέλω να έχω σχέση. Σας είπα. Δεν θέλω να έχω σχέση. Δεν θέλω. Με τα υπόλοιπα που λέτε 23 κλπ. Ακούστε δεν θέλω λίγο. Να έχω σχέση. Ακούστε λίγο. Ακούστε, η χορηγία δόθηκε επί ημερών σας. Εκεί μένω. Ναι, και γράφω. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Η χορηγία λοιπόν δίνεται επί ημερών σας. Οι 23 αυτοί υποτίθεται ότι πληρώνονται από τη χορηγία το 2013. Μας είπατε χθες ότι... Για μένα πέστε. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Μας είπατε χθες ότι δήθεν ακούσατε σε συνεδρίαση της εξεταστικής. Όχι, ότι περίσεψαν 2 εκατομμύρια από τη συνολική... Ακούστε με λίγο, αλλά τώρα δεν μ' αφήνετε εσείς. Συγγνώμη.
Μας είπατε λοιπόν ότι ακούσατε δήθεν στην εξεταστική. Όχι δήθεν, είναι σίγουρο. Τέτοιο πράγμα δεν υπόθηκε από κανέναν μάρτυρα στην εξεταστική. Υπάρχουν τα πρακτικά. Ναι, ναι. Δεν σας έστειλε... Ότι περίσεψαν 2 εκατομμύρια... Ότι οι άλλοι πάλι στα χαρτιά, ότι ναι. Πραγματικά είχαν περισσέψει κάπου τόσα λεφτά. Και γι' αυτό λοιπόν... Και ακούστε λίγο, δεν τελείωσα, δεν τελείωσα. Για να μην είσαι. Δεν τελείωσα όμως. Πώς θα σας βοηθήσω να μην την πειράζει. Δεν πειράζει, ας μην με βοηθήσετε. Αφήστε να ολοκληρώσω, ναι. Επειδή αυτό δεν υπόθηκε από κανέναν και έχουμε όλα τα πρακτικά ότι δεν υπόθηκε, θέλω να ρωτήσω. Τι χαρτιά δώσανε από το λογιστήριο κλπ. Λοιπόν, καλώς. Μήπως το ακούσατε, κύριε Μάρτης, από αλλού. Γιατί εσείς ο ίδιος δεν έχετε προσωπική γνώση. Το ακούσατε κάποιο. Από κάπου δεν το ξέρετε ο ίδιος. Οι χορηγίες όμως, κύριε Μάρτης, δόθηκαν το 2008. Ο οικονομικός απολογισμός του 2008 έγινε επί των ημερών σας. Το 2009 ήσασταν ακόμα πρόεδρος. Άρα δεν μπορείτε να ισχυρίζεστε εδώ ότι δεν ξέρετε τι έγιναν οι χορηγίες του 2008, για τις οποίες χθες δηλώνατε περήφανος που τις πήρατε μόνο εσείς για το κέλπνο. Ναι, μάλιστα. Εντάξει, θα σας τα πω. Μπορώ να μιλήσω τώρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, με τους διορισμούς 25, 30 κλπ. Μην με λέτε, δεν έχω καμία. Για τη χορηγία μιλάω που δόθηκε επί ημερών σας. Θα μιλήσω μόνο για να γι' αυτό. Όταν πήραμε τη χορηγία αυτό, το 1.200 ήταν για το. Για αυτά που προέβλεπε το Υπουργείο, η απόφαση του Υπουργείου, τα υπόλοιπα είναι να τα διαθέσουμε σε οποιοδήποτε φορείς μπορούμε και λοιπά, για να προάγουμε τον καρκίνο και ιστορίες και λοιπά. Για τον αντικαρκινικό. Αντικαρκινικό. Ήταν πόσα συνολικά. Νομίζω ήταν. Κάτι το έχω κάπου εδώ πέρα, συγγνώμη. Δύο, κάπου δύο, τρία, δεν θυμάμαι κάπου τόσο. Κάπου τόσο και τα υπόλοιπα του ΟΠΑΠ, τα υπόλοιπα του ΟΠΑΠ και τα άλλα ήταν... Άσε την τελευταία. Ωραία, για πάμε. Γιατί... Λοιπόν, ναι. Θέλω να σας πω λοιπόν το εξής. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής, ότι όταν έφτασε το Δικαιό Συμβούλιο, είπαν ότι θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα και εντέλετε, γιατί έγραφε η συμφωνία ότι για έργα τα οποία θα έχουν σχέση με το αντικείμενο το οποίο το αντιμετωπίσαμε, καθώς επίσης και για αμοιβή συνεργατών. Και αφού τα είπα αυτά τα πράγματα, προσθέσαμε το εξής, επειδή αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να απορροφηθούν από τη μέρα στην άλλη, ότι μπορεί να χρειαστούν αρκετά χρόνια να απορροφηθούν. Και έτσι λοιπόν προσθέσαμε, και καλά προσθέσαμε, γιατί η εναλλαγή προέδρων δεν σημαίνει ότι καταστρέφεται. Σε βάθος χρόνου. Γι' αυτό που βγάλαμε το σε βάθος χρόνου. Τώρα, από ό,τι φαίνεται. Και θεωρήσαμε. Πολύ βάθος ο χρόνος. Και πολύ βάθος ο χρόνος. 8 χρόνια είναι πολλά. Να σας πω κάτι. Η έννοια του χρόνου είναι πολύ σχετική. Να σας πω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Εάν δεν ερχόταν η γρήπη και όλα τα επακόλουθα, που ήταν στραβμένο το μυαλό μας μόνο σε αυτό, θα κάναμε και τις υπόλοιπες βοήθειες. Αλλά δεν όλο το 9. Μας ρήμαξε, κύριε Αυτό Πρόεδρε. Αυτό είναι μια εξήγηση, εντάξει. Καταλάβατε. Οπότε, κύριε Μαρτής. Οπότε φαίνεται από την... Και πρέπει να σας έλεγε και έγγραφο. Κύριε Μάρτης, να σας πω για να μην... Ναι, για να μην πλατιάζουμε. Πείτε μου λοιπόν, κάτι. Μπορείτε να μας καταθέσετε εδώ εν όρκος πως υπήρξε υπόλοιπο της εν λόγω χορηγίας του ΟΠΑΠ του 8 που δεν είχε χρησιμοποιηθεί και μεταφέρθηκε ως υπόλοιπο στον προϋπολογισμό του 9. Δηλαδή, μπορείτε να μας υποδείξετε εδώ στην Επιτροπή σε εμάς σε ποιο στοιχείο του απολογισμού του 8 και σε ποιο στοιχείο του προϋπολογισμού του 9 φαίνονται αυτά τα υπόλοιπα της χορηγίας. Αυτά δεν τα ξέρω. Αυτά τα ξέρει, πού να τα ξέρει ο πρόεδρος που πήγαν αυτά τα πράγματα, για το όνομα του. Αλλά ότι υπήρχαν... Τι εννοείτε, μας είπατε χθες ότι δεν γινόταν τίποτα, τα πάντα είναι ο πρόεδρος υπεύθυνος. Ναι, εγώ πήρα απόφαση να το υπόλοιπο δεν πρέπει να εμφανίζεται στον απολογισμό του 8 και στον προϋπολογισμό του 9. Τροποποίηση του προϋπολογισμού και μπήκανε στον προϋπολογισμό. Από εκεί και πέρα προχωρήσαμε συνέχεια να κάνουμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε για το Υπουργείο, να κάνουμε και άλλες δράσεις. Ξαναλέω, στον απολογισμό του 8 και στον προϋπολογισμό του 9 εμφανίζεται κάπου το υπόλοιπο ποσό από τη χορηγία του 8. Αυτό πρέπει να είναι συγχωνευμένο, αλλά δεν το ξέρω. Ούτε αυτό το ξέρω. Δεν μπορώ να τα θυμάμαι αυτά τα πράγματα. Μην μου λέτε και πράγματα, αλλά ξέρω. Δεν ξέρω. Ποιος τα ξέρει αυτά. Δεν ξέρω. Καλέστε εδώ, Σπάρτσε. Εγώ θα τα πω. Ορίστε. Ναι, εννοώ ποιος θα είναι αρμόδιος εκεί, αυτό εννοώ. Όχι,
Μα τι τώρα, πάλι δεν ξέρετε ποιο είναι αρμόδιο του ΚΕΛΠΝΟ για να μας πει αυτά τα πράγματα. Όχι, για αυτά τα πράγματα. Για αυτά. Που ξοδευτήκανε. Όχι, για την τροποποίηση του προϋπολογισμού. Ποιο μπορεί να μας πει. Αφού εγώ ζήτησα και θα σας τα πάνε. Σας ρωτώ λοιπόν, ποιο αρμόδιο υπάλληλο υπάρχει εκεί για να μας τα πει, να τον φέρουμε εδώ. Τους έχετε φέρει, πάλι να τους φέρετε. Ποιον? Τους έχετε φέρει, πάλι να τους φέρετε. Αυτό το λέω, ποιο από όλου ήταν. Πάντω δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Ποιο από όλου ήταν αυτό. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή και δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι και δεν ξέρω. Πείτε μας κάτι, κύριε Μάρτης, πώς κάνατε την κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης για την καταπολέμηση της γρίπης. Τις, δεν κάνω ξανά. Την κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης για την καταπολέμηση της γρίπης. Πώς την κάνατε, με διαγωνισμό, με απευθείας ανάθεση. Γιατί το έντυπο ενημερωτικό για τη γρήπη είναι με ανάθεση, όπως δηλώνει και το ίδιο το ΚΕΛΠΝΟ. Μπορείτε να μου πείτε στην τηλεόραση τι έχω κάνει. Έντυπο είπα. Το έντυπο σας το είπα πέρα. Ναι, ρωτάω πώς κάνατε την κατανομή, πώς αποφασίζατε Ιωάν, ποιοι ναι, εκδότες θα πάρουν τη δουλειά. Ναι, αυτό. Ναι. Θέλω να πω γιατί εδώ βλέπω ότι το έντυπο για τη γρήπη, που είναι με ανάθεση επαναλαμβάνω, είναι ύψους 3.164.000 ευρώ. Μακάρι να είχα κι άλλα. Το ποσό αυτό το μοιράστηκαν 4 εκδότες. Αφήνω στην άκρη την ιστορία με τα πλαστά τιμολόγια κλπ. Δεν είναι πλαστά, ναι. Τα λεγόμενα. Πάντως είναι εκδότες τους οποίους τους επιλέγατε πώς. Με βάση τι. Ναι, με βάση. Θέλω να δω λίγο το σκεπτικό. Θέλω να δω το σκεπτικό πώς γινόταν το μοίρασμα της διαφημιστικής αυτής πίτας. Επειδή υπήρχε ανάγκη άμεση για να βοηθήσουν και άλλοι, όποιοι προσερχόντουσαν και οι τιμές τους ήταν χαμηλές, τους παίρναμε για να δουλεύουν συνέχεια. Και μάλιστα είχα ζητήσει κάποια στιγμή, αλλά ήταν αργά πλέον, να κάνουμε διαγωνισμό. Αλλά ο διαγωνισμός θα έφερνε τόσο πίσω τις εκδόσεις, πάλι πίσω, που δεν μπορούσε να... Ναι. Θα μπορούσατε βέβαια να βάλετε τον επίγοντα χαρακτήρα. Θα σταματούσε η διανομή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΛΠΝΟ, μας τα έχει δώσει το ΚΕΛΠΝΟ αυτά τα στοιχεία. Βεβαίως. Αναφέρεται επί λέξη, εισαγωγικά, ότι για την εκτύπωση ενημερωτικού υλικού για τη γρήπη δεν έγινε έρευνα αγοράς και δεν υπογράφηκαν συμβάσεις στο σύνολο. Και όμως υπάρχουν. Πού είναι. Τις υπάρχουν, από τις υπέγραψα. Πού είναι αυτές οι συμβάσεις. Δεν ρωτήσω, το κυβερνήσιο ρώτησε παντού. Πάλι δεν ξέρετε πού είναι η σύμβαση για τις θερμικές κάμερες. Δεν ξέρετε πού είναι οι συμβάσεις για τη διαφημιστική δαπάνη, για το έντυπο υλικό. Υπάρχουν συμβάσεις και πόσο βάρος. Πού είναι αυτές οι συμβάσεις, κύριε Μάρτης. Πρέπει να είναι στο ΚΕΛΠΝΟ. Ναι, χωρίς συμβάσεις. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πουθενά δεν σας προβληματίζει καθόλου. Το Υπουργείο ήταν σύμφωνο σε αυτή τη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων, σας παρότρινε, σας ρωτούσε. Όχι. Τι όχι. Αυτά τα αναλάμβανε ο πρόεδρος. Τα αναλάμβανε ο πρόεδρος. Βέβαια, τι θα μου λέει. Δηλαδή... Ενημέρωσα ότι θα κάνω απευθείας αναθέσεις, αλλά δεν ήθελα. Και να πω, να μου πούνε ευλογία, δεν ήμουν και πώς το λένε. Εντάξει, πάντως είπατε νωρίτερα ότι δεν κάνατε τίποτα χωρίς να είναι σε γνώση του Υπουργείου. Σας ξαναείπα για τα μεγάλα θέματα. Αυτό δεν ήταν μεγάλο θέμα. Για το όνομα του Θεού. Ξέρετε, έχετε μία ιδιαίτερη σχέση με το τι συνιστά μεγάλο θέμα και όχι. Δηλαδή, 3.200.000 ευρώ δεν είναι μεγάλο θέμα. Όπως είναι τα δάνεια, όπως είναι οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, ακούστε να σας πω, όταν έχεις διαχείριση μιας κρίσεως, όταν έχεις διαχείριση μια τέτοιας μεγάλης κρίσεως, το μυαλό σου δεν πάει πλέον σε τίποτα άλλο, αλλά πώς θα ενημερώσει τον κόσμο να μην πεθάνει. Μετά από 10 χρόνια, είμαστε πολύ ωραίοι να είμαστε εδώ πέρα. Εδώ θα δίνα και την ψυχή μου και τη ζωή μου και ό,τι λεφτά παραπάνω είχα. Όταν μου λέει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, θα σου πεθάνουν 3.000 άτομα, θα αρρωστήσουν 5,5 εκατομμύρια και θα πάνε 10.000 άτομα στην μονάδα, οτιδήποτε θα τα δίνα. Υπήρξε ποτέ στο Διοικητικό Συμβούλιο εκφρασμένη διαφωνία για το πώς κατανεμόταν το διαφημιστικό κονδύλι? Ήταν πάντα ομόφωνες οι αποφάσεις. Μα ποιο διαφημιστικό κονδύλι, για πέστε μου. Αυτό που εσείς, την ενημερωτική εκστρατεία, υπήρξε ποτέ στο Διοικητικό Συμβούλιο να σηκωθεί κάποιος και να πει γιατί τα δίνεις σε αυτόν τον εκδότη και δεν τα δίνεις στον άλλον. Δεν αμφισβητήθηκε ποτέ η απόφασή σας. Γιατί, αφού τα έκανα σωστά. Εγώ ήθελα να σημειώ με τα ίδια χρήματα σε όλους για να σώσω ό,τι μπορούσε να σωθεί. Να σας πω κάτι. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας στο Διοικητικό Συμβούλιο έθεσε ποτέ ζήτημα κατανομής της διαφημιστικής δαπάνης? Όχι, δεν νομίζω.
Όχι. Δεν νομίζω. Κανείς δηλαδή ποτέ δεν ασχολήθηκε με τα ποσά τα οποία δινόντουσαν γιατί στο κομμάτι της επικοινωνιακής εκστρατείας. Για τους ενημέρωνα που δινόντουσαν και πώς δινόντουσαν και με τι τιμές δινόμισαν. Το πώς δινόντουσαν, το πώς, γιατί επελέγει ο Μπαλομενάκης και δεν επελέγει ο Γιόλας. Γιατί ο Λάπας και όχι ο Κερουτσάκος. Αυτό γινόταν, να σας πω κάτι, αυτό γινότανε σε όλες τις... σε όλες τις καμπάνιες που είχαν χαρακτήρα μη άμεσα επίγοντα και έχοντα σχέση με θάνατο. Παντού γινόταν διαγωνισμός. Εδώ ήταν μια ιδιαίτερη κατάσταση. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας είχε πάει στο 6, φοβόταν όλος ο κόσμος και ήθελε να ενημερωθεί. Εγώ δεν θα περίμενα ούτως ώστε να καθυστερώ. Έπρεπε να κάνω τα πάντα. Τα έκανα και είμαι υπερήφανος και αν έρθει οποιοδήποτε να με δικάσει, να με δικάσει. Στη συνεδρίαση της 3ης Ιουλίου του 8, 3 Ιουλίου του 8, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέλπνο αποφασίζει χορηγία προς τον Όμιλο Εταιριών Αντένα, έτσι, και ειδικότερα προς την εταιρεία Δάφνη Επικοινωνία ΑΕ, για την ενίσχυση ενός θεσμού, για την εκδήλωση ενός θεσμού αριστείας ζωής. Το ύψος της χορηγίας 750.000 ευρώ. Γνωρίζετε προφανώς την απόφαση, ήταν επιμερών σας. Θέλω να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, θεωρείτε ως πολίτης και ως πρόεδρος του ΚΕΛΠΝΟ ότι είναι φυσιολογικό να δίνετε αυτό το ποσό για τη συγκεκριμένη άπαξ εκδήλωση? Και θέλω να πω, δεν ήταν ενημερωτική δράση προς το κοινό, αλλά εξαιτίας της χορηγίας θα γινόταν και μία αναφορά στο έργο του ΚΕΛΠΝΟ. Λοιπόν. Επίσης, την ίδια συνεδρίαση αγοράστηκαν 7.000 οδηγοί με θέμα κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και την εμπειρική θεραπεία των λοιμόξεων, το οποίο ήταν ένα επιστημονικό πόνημα της Επιστημονικής Επιτροπής των Νοσοκομειακών Λοιμόξεων του ίδιου του ΚΕΛΠΝΟ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω εδώ, το κόστος αυτής της αγοράς ήταν 56.000 ευρώ. Όμως αυτό που θέλω να εστιάσω και το επισημαίνω είναι ότι με τα ίδια χρήματα που δόθηκαν για την αριστεία ζωής, θα είχαν αγοραστεί, κύριε Μάρτης, όχι 7.000 οδηγοί με συμβουλές προς τους πολίτες, αλλά 81.000 οδηγοί. Έχετε να πείτε βεβαίως κάτι για αυτή τη χορηγία? Βεβαίως. Για πείτε μας. Λοιπόν, καταρχάς, η χορηγία αυτή στον Αντένα ήρθε μετά από πρόταση του Αντένα. Δεν το προκαλέσαμε εμείς. Δηλαδή να ζητήσω... Ο Αντένα ζήτησε, εσείς τα δώσατε. Ναι, αυτό θα είναι. Και βέβαια... Όποιος σας ζητούσε, δίνατε. Πέρα, σας πω κάτι. Δεν έχει ζητήσει άλλος. Α, ήταν ο μοναδικός. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, και επίσης, δεν ήταν για μόνη την εκδήλωση. Ήταν από τον Αύγουστο που ξεκινήσε μέχρι το Φεβρουάριο που έγινε και η μεγάλη εκδήλωση. Και ενδιαμέσως, όπως ξέρετε, η κυρία Κυριακού τότε και λοιπά έκανε εκπομπές και προλέβαλε το Παλαιό Κέλπνο και επίσης τις διαδικασίες δραστηριότητες και επίσης και η εταιρεία είχε ένα βιβλίο, ένα περιοδικό, η οποία έκανε τις αναρτήσεις κλπ. Και βέβαια, όταν σας είπα είναι σοβαρά θέματα, δεν ενεργώ μόνος μου. Μάλιστα. Άρα ήταν ενήμερος ποιος? Ενημέρωσα τον Υπουργό μου. Άρα ο Υπουργός ήταν ενήμερος για τις 750.000 χορηγία προς τον Αντένα. Ωραία. Είσαστε σαφείς. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω σε αυτό. Θεωρείτε δηλαδή ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν απολύτως φυσιολογικό, 750.000. Σας ξαναμιλάω. Και δεν ήταν, να σας προχωρήσω λίγο παρακάτω, δεν ήταν μόνο για τα αριστεία ενδιαστικά που δεν τα έχω περάσει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ταυτόχρονα μου ήρθε και ένα πακέτο μεγάλο 30 σελίδων που είχε σχέση με τον προγραμματισμό για τη δημιουργία σποτς που είναι για τον... για την γρήπη και για το κάπνισμα σε prime time, πώς το λένε... Ξέρετε, υπάρχει ένα άλλο θέμα όμως εδώ. Εντάξει. Ότι τα τιμολόγια τα οποία υπάρχουν δικαιολογούν τις 250.000 ευρώ. Οι υπόλοιπες 500.000... Ποια τιμολόγια? Για την αριστεία ζωής υπάρχουν τιμολόγια τα οποία δικαιολογούν 250.000 ευρώ. Πρόεδρε, όχι, δεν δικαιολογούν αυτά που πήρατε, τα δώσαμε έτσι. Ξαναλέω. Τα δώσαμε έτσι, όχι. Κύριε Μάρτης, ακούστε με λίγο. Δηλαδή, τα τιμολόγια τα οποία έχουμε στα χέρια μας, ο έλεγχος τους ΔΟΕ έχει τιμολόγια που δικαιολογούν τις 250.000. Δηλαδή, παρ' όλα αυτά, η χορηγία που δόθηκε ήταν 750.000. Να σας ρωτήσω κάτι.
Δηλαδή, έδωσα λεφτά χωρίς να πάρω έτσι στα ίσα. Σας ρωτάω ευθέως. Εγώ σας ξαναμιλάω. Απαντήστε με όποιο τρόπο θέλετε. Ή μην απαντήσετε. Το ΣΔΟΕ το λέει, δεν το λέω εγώ. Έδωσα ό,τι έγραφαν. Ξαναλέω, η χορηγία του ΚΕΛΠΝΟ προς τον Αντένα ήταν 750.000 ευρώ και τα τιμολόγια δικαιολογούν τις 250.000. Και τα υπόλοιπα εκταμείευθυνά. Κύριε Μάρτης, ξέρω, τα δώσατε προκαταβολικά. Δεν θα εκταμείευθυνά. Δόθηκαν προκαταβολικά, κύριε Μάρτης, γι' αυτό δεν υπάρχουν τιμολόγια. Ξέρω, ναι, αλλά γράφει μέσα, προσέχτε, γράφει μέσα ότι όλα θα παραδοθούν το Φεβρουάριο του 10. Τα παρελάβανε το 10. Λοιπόν, και το ΣΔΟΕ λέει ότι τα τιμολόγια είναι 245.000 για την ακρίβεια. Και ξαναλέω. Τα υπόλοιπα 500 πού πήγαν. Τους επόμενους να ρωτήσετε. Τους επόμενους. Εσάς ρωτώ γιατί εσείς τα δώσατε προκαταβολικά. Εσείς τα δώσατε προκαταβολικά. Γράφει μέσα ότι θα αποδοθούν τα τιμολόγια κλπ. Γύρω στον Φεβρουάριο μετά τη λήξη της εκδήλωσης. Επί ημερών σας εγκρίθηκαν οι 750.000. Ακριβώς, αλλά από εκεί και πέρα οι επόμενοι, ναι, γύρω στο Φεβρουάριο του 10, έπρεπε να έχουν πάρει όλα τα τιμολόγια. Τα δώσατε προκαταβολικά, κύριε Μάρτης. Είπατε, ναι. Ωραία. Έτσι, τελεία. Τελεία. Μην επιμένουμε σε αυτό. Και έτσι εγκρίθηκε και από τον Υπουργό. Μάλιστα. Έτσι εγκρίθηκε και από τον Υπουργό. Ωραία. Λοιπόν. Αυτό ήταν ένα από τα σοβαρά θέματα προφανώς, όπως είπε ο κύριος Μάρτης, που χρειαζόταν και την έγκριση του Υπουργού. Από τη στιγμή που έχετε αυτονομία, ευελιξία εκτός δημοσίου τομέα, γιατί χρειαζόταν η έγκριση του Υπουργού εν προκειμένου. Είπε ο κύριος Μάρτης όμως ότι για όλες τις σοβαρές υποθέσεις χρειαζόταν. Αυτοί γιατί θεωρούνταν σοβαροί δηλαδή. Γιατί είναι τόσα χρήματα, δεν μπορώ να. Για το δεσπότη που τα δώσατε, ρωτήσατε τον Υπουργό. Όχι. Όχι. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι. Υπό την αιγίδα του ΚΕΛΠΝΟ λειτουργούσε μια τηλεφωνική γραμμή 1142, η οποία χρησιμεύε για να συλλέγονται καταγγελίες από πολίτες που έμπαιναν σε δημόσιο χώρο και έβλεπαν να μην, και την έβλεπαν μόνο, γεμάτο καπνό και τέτοια. Και να δίδονται και οδηγίες. Ωραία, ναι. Αληθεύει ότι το 2009 συμφωνήσατε να πληρώσετε σε ιδιωτική εταιρεία 600.000 ευρώ το χρόνο για να λειτουργεί αυτή η γραμμή του ΚΕΛΠΝΟ? Όχι το χρόνο. Το χρόνο. Δεν λειτουργήσε όλο τον χρόνο, γιατί μετά είχαμε πει να προχωρήσουμε, αλλά δεν το κάναμε. Υπήρξε υπόδειξη από το Υπουργείο ή ήταν δική σας πρωτοβουλία? Όχι, αυτό το ήξερε και το Υπουργείο. Άρα ήξερε για το κόστος της γραμμής. Για να σας πω κάτι, γιατί είχαν γίνει και παρουσίαση με τις κάμερες. Ναι, αλλά 600.000 είναι πολλά λεφτά. Και να σας πληροφορήσω ότι η ίδια γραμμή, 1142, αξιοποιείται σήμερα από το προσωπικό του ΚΕΛΠΝΟ, χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Περιμένετε. Τότε όμως δεν ήταν αυτά που συνέβαιναν, τώρα που δεν συμβαίνει τίποτα. Τότε ήταν απάνω στο βρασμό της γρήπης. Άρα 600.000 ευρώ. Περιμένετε, ήταν περίπου 120 άτομα σε τρεις βάρδιες με εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύριο ερωτήματα για τη γρήπη, για το κάπνισμα, για το συνέχεια. Δουλεύανε πρωί και βράδυ. Ξαναλέω, η ίδια γραμμή σήμερα αξιοποιείται από το προσωπικό του ΚΕΛΠΝΟ, χωρίς πρόσθετο κόστος. Έχει τρία άτομα. Λοιπόν, τρία άτομα. Δύο ερωτήσεις για το, λοιπόν, για το θέμα του κτηρίου και τελειώνω εγώ, κύριε Πρόεδρε. Ό,τι πείτε. Λοιπόν, εντάχει να θυμίσουμε ότι για την αγορά του κτηρίου πήρατε δάνειο υπό την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 17,5 εκατομμυρίων. Λοιπόν. Από αυτό το δάνειο τα 13 εκατομμύρια χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά του κτηρίου. Όχι την αγορά. 11,5. 13% δεν είναι τώρα. Το σύνολο με το χτίσιμο. Ναι. Όχι, όχι. Τρίμημα με. Τίμημα με. Ναι, αφήστε να ολοκληρώσω. Ναι, ναι. Η αντικειμενική του. 13 εκατομμύρια λοιπόν, με την αντικειμενική του αξία να είναι στα 3 εκατομμύρια. 4,5 εκατομμύρια χρησιμοποιήθηκαν για την αποπεράτωση του κτηρίου και 1,2 εκατομμύρια για πρόσθετες εργασίες, φτάνοντας στα 18,... Μα δεν έκανα την ερώτηση. Κουραστήκατε, αλλά ξέρετε, ναι, να κάνουμε και να τα μαζεύουμε λίγο, γιατί κάπου χανόμαστε. 18,8 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν. Όλες οι εργασίες και οι πρόσθετες εργασίες, 4,5 συν 1,2 εκατομμύρια, γίνονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με απευθείας ανάθεση ή με διαγωνισμό. Λόγω της Παγκοσμίου Οργανώσεως, αυτόν που τάχτιζε. Λόγω της ύπαρξης της Παγκοσμίου Οργανώσεως Υγείας. Πλέον, που ναι, πώς έγιναν. Απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμός. Αφού και σε αυτόν που τάχτιζε, άλλον θα παίρναμε. Ορίστε. Στη Μέγα που έχτιζε. Θα παίρναμε άλλον να χτίζει το ένα
Και άλλο να χτίζει το άλλο. Μάλιστα. Στη συνεδρίαση του Απριλίου, 16 Απριλίου του 8, που ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές, μεταξύ των οποίων θυμόμαστε όλοι ήταν να απέχει 300-400 μέτρα από το κτίριο. Στο οποίο... αυτό, νομίζω, το διευκρινίσαμε. Μισό λεπτό, δεν καταλάβατε τι θέλω να ρωτήσω. Γίνεται λοιπόν συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνει αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Αβραμόπουλος, εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές την άλλη μέρα. Αφήστε με, δεν έχω προλάβει να κάνω την ερώτηση. Όχι, ο Υπουργός, μέσω του γραφείου τι είναι στην υπογραφή φέρει. Του Αβραμόπουλου. Μάλιστα. Αλλά μέσω την του επόμενη μέρα. Συνεδριάζει το ΔΣ 16 Τετάρτου, εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο Υπουργός 17 Τετάρτου βάζει υπογραφή. Την ίδια μέρα, 17 Τετάρτου, το ΚΕΛΠΝΟ δημοσιοποιεί την πρόσκληση ενδιαφέροντος για να κατατεθούν οι προτάσεις για το κτίριο. Η διορία αποδοχής των προσφορών ορίζεται Μεγάλη Τετάρτη, 23 Τετάρτου, δηλαδή 6 μέρες μετά, μεσολαβούντος και του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, τώρα ειλικρινά θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η τόσο μικρή προθεσμία αποδοχής δεν δικαιολογεί υπόνοιες ότι εδώ κάτι συμβαίνει, δηλαδή ότι είναι φωτογραφική η προκήρυξη. Καμία. Επαναλαμβάνω, καμία. Ο κύριος Αβραμόπουλος δεν σχολίασε τίποτα για το αστραπιαίο της διαδικασίας. Θέλω να πω, δεν το έκαναν εντύπωση αυτοί οι υπερβολικά κλειστές προδιαγραφές. Από τη στιγμή. Ή σας είχε δώσει εντολή ότι, κοίτα να δεις, θέλω σε μια εβδομάδα να έχει βρεθεί κτίριο. Ναι, είναι η γυναίκα μου, συμβαίνει κάτι. Ναι. 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 Όχι, παιδί. Ναι, παιδί μου. Ναι. Συγγνώμη που συνέβη με τα εγγόνια μου τίποτα γι' αυτό. Ρωτώ λοιπόν, μήπως είχε δοθεί εντολή από τον Υπουργό ότι ξέρεις κάτι, μέσα σε μια εβδομάδα πρέπει να έχεις βρει το κτίριο, να έχουμε μετεγκατασταθεί. Γιατί φαντάζομαι ότι και στον ίδιο δεν θα ήταν συνηθισμένη μια τόσο έτσι γρήγορη και άμεση ανταπόκριση. Πριν από και αν διαβιαστεί, ήδη τον είχα προετοιμάσει τον Υπουργό αρκετές μέρες νωρίτερα ότι πάμε να προχωρήσουμε στη διαδικασία για να βρούμε κτίριο κλπ. Και μου λέει προχωράτε. Υπάρχει έγγραφο που λέει προχωράτε γρήγορα, ναι. Προχωράτε και αυτό. Το γεγονός ότι βρέθηκε το κτίριο σε 3 μέρες, του έκανε εντύπωση. Να σας πω κάτι. Καταρχάς, η απάντηση του Υπουργού μέσω τεχνικών υπηρεσιών σημαίνει ότι πραγματικά είναι μερικές φορές ότι η δημόσια διοίκηση κάνει και πολύ καλά τη δουλειά της. Δηλαδή ήταν θέμα αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης ότι στο συγκεκριμένο διαγωνισμό εμφανίστηκε ένας άνθρωπος. Και δεύτερον το κάναμε. Και δεύτερον το κάναμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, γιατί έπρεπε να έχουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Αλλά δυστυχώς όταν έγινε η ιστορία και τελείωσε το κτίριο, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας είχε φύγει. Κύριε Μάρτης. Παρακαλώ. 3 μέρες, ξαναλέω. Σε 3 μέρες. Απάντησα, δεν απαντά άλλο. Ναι, καλά, προφανώς. Απαντήσατε και. Απαντάω, κρίνεται και η απάντηση όπως κρίνομαστε όλοι. Απάντησα. Ναι. Κάτι τελευταίο. Κάτι πήγατε να πείτε χθες, αλλά θα ήθελα να επανέλθουμε σε αυτό. Γιατί για την αποτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου απευθύνθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο σε 3 μεσητικά γραφεία και όχι στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών. Το απήντησα. Ναι, θα ήθελα όμως γιατί δεν το θυμάμαι καλά. Το απήντησα και χθες, δεν μπορώ άλλο. Όχι, πρέπει να μας πείτε. Δεν γνωρίζετε, κύριε Μάρτης, τόσο εσείς όσο και οι μετέχοντες στο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι για τη σύμβαση μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και προκειμένου για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας απαιτείται εκτίμηση από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών. Σας παραπέμπω, παράπεψα και προχτές και χτες, στην εισήγηση του Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του ΚΕΛΜΝΟ, ότι δεν υπήρχε στα σημεία όλα αυτά που τι έπρεπε να κάνουμε, δεν υπήρχαν αυτοί. Παρ' όλα αυτά, δεν υπήρχε αυτό το γραφείο που λέτε, τον ελεγκτό. Υποχρέωση. Κυρία Οικονόμου αυτή, κυρία Οικονόμου που γράφει. Βεβαίως. Και επίσης, νόμος υπήρχε, ήταν σε ισχύ, ξέρετε, ο νόμος 2753. Δεν είμαι νομικός, τι θα σας πω άλλο. Ναι, αλλά εδώ όμως μας λέτε ότι οι νομικές σας υπηρεσίες δεν σας είπαν ότι υπάρχει κάτι μεμπτό σε αυτό. Λοιπόν, όχι. Αλλά οι νομικές σας υπηρεσίες είπαν ότι καλώς προχωράμε έτσι. Μας έδωσαν ένα μπούσουλα από 13, δεν το έχω μαζί μου,
Και είναι γεγονός. Ξαναλέω, πήγατε σε μεσητικά γραφεία. Και γι' αυτό. Και όχι στο σώμα ορκωτών εκτιμητών. Περιμένετε. Παρόλα αυτά, επειδή άκουσε για το θέμα αυτό για των ορκωτών των λογιστών αυτών των εκτιμητών. Ο ίδιος ζήτησα να ετοιμαστεί και ένα πακέτο για αυτούς. Και πήρα τότε το διευθύνοντα σύμβουλο, είτε δεν ξέρω ποιος ήταν, δεν θυμάμαι και εγώ πρόεδρος, δεν ξέρω ποιος ήταν, και μου είπανε ότι από τη στιγμή που θα αποσταλούν τα έγγραφα θα περάσουν 4 μήνες. Άρα ήταν πάλι θέμα χρόνου. Από τη στιγμή λοιπόν που ούτε η εισήγηση της νομικής συμβούλου μου έλεγε ότι πρέπει να προστρέξω προς τα εκεί, ζήτησα από τις υπηρεσίες μου μέσω της νομικής συμβούλου να κάνει από το χρυσό δικό να βρει τρεις τόσες. Ήταν σε ισχύ, κύριε Μάρτης, ο νόμος 2753 του 1999. Μην τα λέτε σε έναν γιατρό. Όχι, έχει σημασία να ακουστεί. Ναι. Άρθρο 22, παράγραφος 2, το οποίο αντικατέστησε συγκεκριμένη διάταξη προηγούμενου νόμου του 1980, που περιλαμβάνει όλους τους οργανισμούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα και συνεπώς κατ' ισχύ του Προεδρικού Διατάγματος 407 του 193 περί εξαίρεσης του φορέα. Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε λοιπόν ότι η νομική σας σύμβουλη... Αυτό υπάρχει. Ωραία. Άρα η νομική σύμβουλη... Ναι. Το έχετε σε χαρτί. Υπάρχει εγγράφος αυτό. Δεν το έχω εγώ, δεν το έχω μαζί μου. Αλλά μπορεί να σας το δώσει και όταν έρθει. Άρθει, φαντάζομαι αυτό. Έχει ενδιαφέρον να έρθει αυτό. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί έχει σημασία προφανώς. Γιατί ενδεχομένως σας παγίδευσαν. Εσείς θυμάστε δηλαδή ότι υπάρχει έγγραφη γνωμοδότηση κυρίας Οικονόμου. Θα τη ζητήσουμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Το ίδιο πρόβλημα είχαμε και στον Τίνα, αν θυμάστε, με τον πρόεδρο τη αξία. Θέλετε να παραγγείλουμε την πορτοκαλία. Όχι, δεν θέλω, αλλά. Θέλετε ένα διάλειμμα. Θα τελειώσουμε. Δηλαδή, πόση ώρα. Ακούστε, είναι 4 ακόμα. Είναι.